Η ανοχή ή ακόμα και η μερική έστω αποδοχή των ενεργειών αυτών από τμήματα του πληθυσμού εντείνει τον προβληματισμό για το φαινόμενο, τονίζει ο συνήγορος του πολίτη. Καλεί ταυτόχρονα τους αρμόδιους φορείς να μην επιτρέψουν την ανάπτυξη οργανωμένων εγκληματικών θυλάκων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα κενά που δημιουργεί η ολιγορία ή και η αδράνεια του κρατικού μηχανισμού. Συγκεκριμένα, ο συνήγορος του πολίτη διαπιστώνει αυξημένα περιστατικά οργανωμένης και συστηματικής χρήσης βίας, με στόχο κυρίως αλλοδαπούς, από ομάδες με ακραία ιδεολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας για να διαπράττουν σοβαρές εγκληματικές πράξεις και να προτρέπουν σε γενικευμένη αυτοδικία. Η χρήση βίας πλήττει θεμελιώδη δικαιώματα και απειλεί να οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο κλιμάκωσης των βίαιων περιστατικών ένθεν κακήθεν και πρόκλησης ομαδικών συγκρούσεων, με τελικό αποτέλεσμα τη σοβαρή διασάλευση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, τονίζεται χαρακτηριστικά. Ο συνήγορος του πολίτη υπενθυμίζει ότι η τήρηση της νομιμότητας, η προστασία των δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Επιπλέον αναφέρει ότι το ένομο αγαθό της δημόσιας ασφάλειας προσδιορίζεται κατά περιεχόμενο από τη διασφάλιση του ατομικού δικαιώματος στην ασφάλεια κάθε προσώπου, Έλληνα και αλλοδαπού, που διαμένει στην ελληνική επικράτεια. Η βία, και κυρίως η ρατσιστική, αποτελεί την πιο αποκρουστική μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς, επειδή στοχοποιεί κατά κανόνα τη διαφορετικότητα και εκμεταλλεύεται την αδυναμία και τον κοινωνικό αποκλεισμό του θύματος. Η ανεξάρτητη αρχή, καταλήγει ο συνήγορος του πολίτη, έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη λήψης συνδυαστικών μέτρων και συντονισμένων ενεργειών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ρατσιστικής βίας, καθώς και των αιτιών που το προκαλούν, ιδίως οι περιοχές στις οποίες ομάδες του πληθυσμού που έχουν περισσότερο πληγή από την κρίση συμβιώνουν με άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ο συνήγορος ζητεί από την κυβέρνηση να αναλάβει όχι μόνο νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και συγκεκριμένο αστυνομικό σχέδιο για την αποτελεσματική άσκηση από τη δημοκρατική πολιτεία της αποκλειστικής συνταγματικής αρμοδιότητας και υποχρέωσης για την ασφάλεια κάθε προσώπου. Προτίθεται μάλιστα να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.